οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων, παρουσία των διαπραγματευτών. Έχει αρχίσει, όπως πληροφορούμαστε, η συζήτηση επί των κριτηρίων του εδαφικού σε χαλαρό, όπως μας περιγράφηκε, κλίμα, με στόχο να υπάρξει σύγκληση, να αρχίσει η σύγκληση απόψεων επί των κριτηρίων, ούτως ώστε αν είναι δυνατόν και όπως αναφέρουν οι τουρκοκυπριακές πηγές, και το επαναλαμβάνω ότι αυτές είναι τουρκοκυπριακές πηγές, την Παρασκευή, στη μόνη προγραμματισμένη συνάντηση της Παρασκευής, μία είναι, πρωινή, να γίνει ανταλλαγή χαρτών. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να το βάλουμε σε ένα γενικότερο πρίσμα που θέλει την τουρκοκυπριακή πλευρά να δηλώνει ότι θα πρέπει πρώτα να οριστεί πολυμερής συνάντηση, ημερομηνία πολυμερούς, και να δοθούν οι χάρτες. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να προηγηθούν πάρα πολλά και είναι πολύ δύσκολη διαδικασία να συμφωνηθούν τα κριτήρια επί του εδαφικού. Υπενθυμίζω ότι τα δύο κυριότερα για τη Λευκωσία, όπως μας μεταφέρθηκε χθες στην αντιπροσωπεία των δημοσιογράφων που βρισκόμαστε εδώ, είναι να διασφαλιστεί ο αριθμός των προσφύγων που θα επιστρέψουν στις 100.000 και να συμφωνηθεί το έδαφος που θα παραμείνει υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά με βάση τις πληροφορίες το 28%. Τώρα, το παρασκήνιο εδώ θέλει να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την ελληνοκυπριακή πλευρά σε αυτή την πληροφορία που έχει μεταδοθεί τις τελευταίες ώρες και τη μεταδώσαμε και εμείς χθες βράδυ, ότι ο κύριος Ακκιντζή επικαλείται δήθεν ένα έγγραφο του κυρίου Έιτε, το οποίο δόθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον κατοχικό ηγέτη, με το οποίο περιγράφεται η διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια διεθνή διάσκεψη, και με βάση το οποίο, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ακκιντζή, θα πρέπει στην Ελβετία να οριστεί ημερομηνία για πολυμερή διάσκεψη. Διπλωματικές πηγές κοντά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, έχουν εκφράσει εντονότατη δυσφορία και επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους και σε έντονους μάλιστα τόνους ότι τέτοιο έγγραφο δεν υπάρχει πουθενά και δεν υπάρχει καμία δέσμευση ότι θα οριστεί πρώτα πολυμερής για να γίνει ανταλλαγή χαρτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα άλλα κεφάλαια, να σας πω ότι υπήρξε συζήτηση επί των 4 σημείων του περιουσιακού που άπτονται του εδαφικού και υπήρξε εκεί μια πρόοδος η οποία ορίζεται όχι πρόοδος ή σύγκληση ή συναντήληψη στις θέσεις που αφορούν το ζήτημα που συζητήθηκε, αλλά το γεγονός ότι άρχισε συζήτηση, κάτι που δεν γινόταν στη Λευκωσία. Και αυτό αφορά το περιουσιακό καθεστώς που θα ισχύσει στις υποεπιστροφή ελληνοκυπριακές περιοχές. Δηλαδή, έχει αρχίσει η συζήτηση εάν αυτοδίκαια οι πρόσφυγες, ελληνοκύπριοι πρόσφυγες, θα επιστρέψουν στις περιουσίες τους άνευ όρων και προϋποθέσεων σε εκείνες τις περιοχές που θα επιστραφούν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, κάτι που δεν αποδέχεται αυρόχης ποσή η τουρκοκυπριακή πλευρά. Αυτή είναι η πρόοδος που σημειώθηκε στο περιουσιακό. Δηλαδή, ότι άρχισε η συζήτηση και η οποία εξαντλήθηκε χθες με την πρωινή συνάντηση των ηγετών και την απογευματινή συνάντηση των διαπραγματευτών. Ενδεχομένως η σημερινή συνάντηση το απόγευμα να επανέλθει στα του περιουσιακού, κάτι που δεν επιθυμεί όμως η Λευκωσία. Η Λευκωσία, όπως έχουμε μεταδώσει εδώ και δύο μέρες, επιθυμεί ότι πλέον, αφού αρχίσαμε τη συζήτηση του εδαφικού, εξαντληθούν οι συζητήσεις στο εδαφικό και να αφήσουν τα άλλα ζητήματα τα παρεμφερή για να τα συζητήσουν όταν θα επανέλθουν στη Λευκωσία. Αυτό θα αποφασιστεί η ώρα 1 το μεσημέρι, ώρα Ελβετίας, 2 ώρα Κύπρου, από τους ίδιους τους ηγέτες. Ποια θα είναι τελικά η ατζέντα της απογευματινής συνάντησης που θα αρχίσει στις 5.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Σήμερα αναμένεται, και κλείνω με αυτό, να υπάρξει και η πρώτη επίσημη αντίδραση από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Έχουμε πληροφορηθεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χρυστοδουλίδης θα προβεί απόψε σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης σε μια επίσημη δήλωση κοινής λήψεως. Μάλιστα. Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι διευκρινιστικά μόνο. Είπες στην πρώτη σου φράση ότι μπαίνουν χαλαρά, σε χαλαρό κλίμα, στη συζήτηση των κριτηρίων. Εννοείς θα είναι μια συζήτηση πάλι τύπου brainstorming ή το εννοείς κάπως διαφορετικά? Ακριβώς όπως το είπες, είναι ένα brainstorming, καθώς είναι η έναρξη της συζήτησης. Σας μετέφερα την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε από διπλωματική πηγή, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, ότι είναι χαλαρή η συζήτηση που γίνεται επί των κριτηρίων για το εδαφικό. Επειδή brainstorming, συγγνώμη που σε διακόπτω, κάναμε και στην Κύπρο. Γι' αυτό ρωτώ. Και έχουν απομείνει, πόσες μέρες έχουν απομείνει?
ουσιαστικά ένα μισή ακριβώς. Μια μισή μέρα. Άρα και τώρα πόσο εφικτό είναι να καταλήξουμε σε ένα τόσο σημαντικό κεφάλαιο σε μια μισή μέρα, νομίζω πρέπει να το απαντήσουν οι αρμόδιοι. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Ναι. Μακάρι να τα καταφέρουμε και να αποτυπωθεί η όποια συμφωνία επί των κριτηρίων σε χάρτη και να υπάρξει ανταλλαγή χαρτών χωρίς να υπάρξει και η προδέσμευση για πολυμερή διάσκεψη, χωρίς να λέμε ότι αυτό θα πρέπει να το αποφεύγουμε όπως ο διάολος το λιβάνι. Εάν ο χάρτης ικανοποιεί, όπως το δήλωσε και σε πρωινές ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο κύριος Χριστοδουλίδης, αν ο χάρτης ικανοποιεί και αντικατοπτρίζει συμφωνημένα κριτήρια, τότε γιατί όχι να πάμε και σε πολυμερή διάσκεψη. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο με βάση και την πίεση του χρόνου που υπάρχει στην εδώ παρουσία των δύο ηγετών. Ναι. Θέλω, Χρήστο, σε παρακαλώ, να μου πεις αν επιμένουν οι πληροφορίες ότι δεν έχει τεθεί καθόλου το ζήτημα της εκπεριτροπής Προεδρίας, γιατί ακούστηκε αυτό κυρίως από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Το ξεκαθαρίσαμε χθες βράδυ. Ωραία. Προσπάθησε να το περάσει από το παράθυρο ο κύριος Μουσταφά Κιντζή κατά τη συζήτηση που έγινε προχθές το απόγευμα των ηγετών για τα τέσσερα άλλα κεφάλαια. Έχει διαμορφωθεί ένας κατάλογος 8 ζητημάτων που θα πρέπει να λυθούν πέραν του εδαφικού. Αυτά τα 8 ζητήματα έχει υποδείξει 4 ζητήματα η ελληνοκυπριακή πλευρά που αφορούν στο περιουσιακό μόνο και είναι ζητήματα του περιουσιακού που άπτονται των εδαφικών αναπροσαρμογών. Από πλευρά τη τουρκοκυπριακή ηγεσία έθεσε 4 ζητήματα που άπτονται όλων των άλλων κεφαλαίων και εδώ μπαίνει και το ζήτημα της κολυσιεργίας. Αφορούσαν τα τέσσερα αυτά ζητήματα τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία. Στον τρόπο λήψης αποφάσεων λοιπόν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το κυριότερο αφορά στη διαφορά στην εκτελεστική εξουσία, σύνθεση Υπουργικού Συμβουλίου, τρόπο λήψης αποφάσεων. Εκεί ο κύριος Ακιντζή δεν δέχτηκε να συζητήσει τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και το κατά πόσο θα πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, διότι λέει ότι εκκρεμεί εκπεριτροπή στην Προεδρία. Αν θέλετε να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να συζητήσουμε και την εκπεριτροπή στην Προεδρία, κάτι που δεν θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνοκυπριακή πλευρά. Γι' αυτό και συζήτησαν όλα τα άλλα ομοσπονδιακά σώματα πλην τη εκτελεστική εξουσία. Ωραία, ξεκάθαρο. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού.